Okay, Mag. Χρόνια πολλά. Ένας χρόνος, ο πρώτος, ο δύσκολος, έρχονται πολλοί ακόμα. Λοιπόν, τι θα ήθελες να κάνεις για πρώτη φορά που δεν έχεις κάνει μέχρι σήμερα? Θα ήθελα να έχω το θάρρος να τα εγκαταλείψω όλα και να πάω να ζήσω στο εξωτερικό. Αγαπώ την Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω αυτό κάποια φορά. Δώσε μας την πιο ok εικόνα που σου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είτε μια εικόνα παραλίας ξένιας της με ηλιοβασίλεμα και ένα μοχίτο στο χέρι, είτε μια ξέφρενη συναυλία. Και τα δύο νομίζω ότι είναι πολύ φαν και σίγουρα πολύ ok. Ποια γενέθλια σου έχουν μείνει αξέχαστα? Έχω πολλά γενέθλια που έχω να θυμάμαι. Θυμάμαι στα 18, επειδή ήταν τα 18, μου είχαν κάνει δώρο και οι γονείς με ένα πιάνο, το οποίο μου φαίνονταν ένα ασύλληπτο δώρο, το ήθελα πάρα πολύ. Θα πω τα 18, γιατί νομίζω ότι τα 18 είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα και ήμασταν και όλοι μαζί τότε. Πες μας τρεις γνωστούς ανθρώπους που θα έπαιρνες μαζί σε καλοκαιρινές διακοπές. Θα σας πω τρεις γνωστούς και φίλους μου παράλληλα που έχω δοκιμαστεί σε διακοπές μαζί τους. Λοιπόν, θα πω το Θέμη Γιωργαντά, γιατί είναι ο πιο φαν οργανωτικός άνθρωπος που υπάρχει και έχουμε πάει μαζί διακοπές πάρα πολλές φορές. Οργανώνει τα πάντα, στην εντέλεια, στην ώρα τους, με σωστό πρόγραμμα. Θα βάλω τον Αρίσο Ηλέδη, γιατί περάσαμε μια συνθήκη, ας πούμε, δύσκολων διακοπών στο Survivor και έτσι τον αγάπησα πολύ και θα ήθελα να είμαστε μαζί στις διακοπές. Φυσικά και η Μαρία είναι καλοδεχούμενη. Και θα βάλω και την Ελένη Τσολάκη, με την οποία είμαι σίγουρος θα διασκέδαζα πάρα πολύ. Ταιριάζουμε και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αυτά από μένα. Χρόνια πολλά.